τον Υπουργό δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλουμε όμως να ακούσουμε την απάντηση της Γιάννας. Προηγείται η πολιτική εξουσία, λέμε. Ναι. Θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση της Γιάννας για όλα αυτά στα οποία αναφέρεται η κυρία Ράικου με την κατάθεσή της, Γιάννα, και αναφέρει το όνομά σου στην υπόθεση της Νοβάρτης και το εντάσσει στις πιέσεις που δεχότανε προκειμένου να στήσει με μια υπόθεση για την οποία δεν είχε στοιχεία. Λοιπόν, ψέματα, αθλειότητες, τα έχετε ακούσει που τα έχω πει και μυθεύματα είναι αυτά που λέει η κυρία Ράικου. Η κυρία Ράικου κάνει μπλέκι την αλήθεια, γιατί συναντήσεις βεβαίως υπήρξαν λόγω του δημοσιογραφικού μου επαγγέλματος, με το ψέμα, προβάλλοντας το ψέμα όμως. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως πήγαινα στην εισαγγελία διαφθοράς, το έχω ξαναπεί, και βεβαίως δεν μπορούσα να... Δεν είναι και του χαρακτήρα μου να τη συστήνω, ας πούμε, να ερευνήσει στοιχεία τα οποία αφορούσαν πολιτικούς κλπ. Λέει ψέματα διότι εκείνη την περίοδο στην οποία αναφέρεται, πρώτον, για αυτό το περίφημο βίντεο, δεν υπήρχε βίντεο. Εγώ το βίντεο το πήρα πολύ αργότερα και το πρόβαλα, κύριοι συνάδελφοι, όπως όφυλα. Όταν έχω κάτι για κάποιο θέμα το προβάλλω και σε τηλεοπτική εκπομπή μάλιστα. Και βεβαίως το βίντεο δεν είχε το περιεχόμενο στο οποίο κοινή αναφέρθηκε, ούτε οδηγήθηκε στη Βουλή ο κ. Πικραμένος με βάση το βίντεο, αλλά με βάση μια κατάθεση. Αυτό είναι ένα ψέμα. Δεύτερον, την περίοδο εκείνη πράγματι δεν υπήρχε θέμα πολιτικών. Είχαν ερευνηθεί οι συμμετοχή. Άρα να ρωτήσω κάτι. Υπηρεσιακών παραγόντων. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Γιατί αναφέρθηκε στο όνομά σου, κυρία Ράικου? Αναφέρθηκε στο όνομά μου, κυρία Ράικου, ζήτημα. Διότι έχουμε ήδη μια αντιδικία με την κυρία Ράικου, μου έχει κάνει αγωγή. Διότι έκανα το εύλογο σχόλιο γιατί ερευνούσε την υπόθεση και μάλιστα ως επικεφαλής της αγγελίας, όταν ο άντρας της είχε πάρει αμοιβή από την Νοβάρτης. Ο άντρας είναι στρατιωτικός γιατρός. Μάλιστα η κυρία Ράικου για την έρευνα που είναι ανοιχτή στη δικαιοσύνη δεν έχει πει κουβέντα. Δεν έχει ερωτηθεί σε αυτή την περίφημη κατάθεσή της. Τώρα να πω κάτι, αφού σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πολύ σύντομη συνομιλία. Θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε κοντά μας. Διότι η υπόθεση της Νοβάρτης τώρα φαίνεται ότι ανοίγει στη δεύτερη φάση της και θα έχει και πολύ ψωμί και πολύ μεγάλο ηλεκτρισμό μέσα. Θα τα πούμε και στο δικαστήριο με την κυρία Ράικου, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ για να το κάνω. Ναι, απλώς εκείνο που θέλω να πω εν κατακλείδη, Ράικου, είναι ότι δεν πρέπει να ποινικοποιείται και το ρεπορτάζ. Γιατί εδώ πέρα έχω εισπράττω και διαμαρτυρίες από συναδέλφους μας, οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν μπορούμε να ξαναμπούμε σε εισαγγελικό γραφείο μετά από αυτό που έγινε. Γιάννα, πρέπει να κλείσουμε. Θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε εδώ κοντά μας για να έχουμε χρόνο στη συζήτηση.